Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, να αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Το ένα είναι ότι σας έχει μοιραστεί ένα ερωτηματολόγιο. Είναι ερωτηματολόγιο της ΕΕΤΑ. Όσοι μπορείτε, ας το συμπληρώσετε σήμερα και να το δώσετε στα μέλη της γραμματείας. Όσοι δεν μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα να το φέρετε αύριο συμπληρωμένο, είτε ακόμα και να το στείλετε και ηλεκτρονικά μπαίνοντας μέσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Θα είναι καλό, θα είναι βοηθητικό και για την ΕΕΤΑ, η οποία σε συνεργασία με εμάς θα ήθελε να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για διάφορα θέματα για τους συμβούλους. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα mail το οποίο έχει έρθει σε όλους σας και έχει να κάνει με την δυνατότητα αποζημίωσης συμβούλων που έχουν έδρα τους κατοικίες τους σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την πόλη της Λάρισας, να το δηλώσουν στην γραμματεία, να το δηλώσουν στο αντίστοιχο τμήμα, προκειμένου να δούμε το ζήτημα της αποζημίωσης. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάτι ως προς αυτά, Δήμαρχε, έχεις... Όχι. Ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω. Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή δέχτηκε πάρα πολλά παράπονα συμπολιτών μας αυτόν τον καιρό. Μέχρι προχθές δηλαδή που γύρισα από την Κύπρο, με την αποκομιδή κλαδιών και αχρήστων υλικών από τα διάφορα σημεία που τα ανεποθέτουν οι πολίτες. Απευθυνθήκαν στις εφημερίδες, το γράψαν και οι εφημερίδες, απευθύνθηκα και εγώ προσωπικά και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σίγουρα δεχτήκαν παράπονα από τους πολίτες κτλ. Επικοινώνησα με την υπηρεσία, είναι ένα αυτοκίνητο χαλασμένο και θα γίνει και το τηλέφωνο του Πρασίνου πλέον να απευθυνθείτε στην καθαριότητα στο 680-200 εκεί πέρα και έχουμε πολλά, δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Ρωτώ εγώ τη Δημοτική Αρχή, γιατί αφού τα τέλη του Δήμου είναι ανταποδοτικά, να πάρουμε ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Αυτό γίνεται επανειλημμένος, κύριε Πρόεδρε, και η Δημοτική Αρχή και με τη θετική ψήφα τη δική μας να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, να φοδιαστούμε, να έχουμε δηλαδή εναλλαγή σε αυτό το θέμα. Κύριε Παπαρίση. Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα αίτημα από το Σύλλογο Σύγχρονων Θανόντων Αξία και παράλληλα παράπονο, Σύλλογο Σύγχρονων Θανόντων Αξία. Και παράπονο ταυτόχρονα, γιατί της έχει διατεθεί, υποτίθεται ότι της έχει διατεθεί ένας χώρος για να πηγαίνει μία-δύο φορές τη βδομάδα, αλλά δεν έχει διατεθεί ακόμα, παρότι μου έδωσαν και ένα χαρτί εδώ υπογεγραμμένο. Το έχουν ανακοινώσει και σε εκδήλωση που κάνανε. Ευχαρίστησαν και το Δήμο και στη Θεσσαλία τηλεόραση που βγήκανε, αλλά ακόμα παραμένει. Κάποια στιγμή ήρθανε, πάρτε ένα γραμματοκιβώτιο, βάλτε. Σε δύο-τρεις μέρες, σε πέντε μέρες, μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, τώρα έχουν γίνει 3-4 μήνες. Και παράλληλα θα ήθελα να το συνδυάσω και με τη διάθεση που έχετε πει και εσείς, έχετε υποσχεθεί και εσείς ο ίδιος, κύριε Δήμαρχε, για το θέμα του χώρου των παρατάξεων. Κάποια στιγμή πρέπει να επιληθεί και αυτό. Και μια έτσι μικρή ερώτηση, επειδή συνάντησα κάποιον κύριο καθώς ερχόμουν εδώ, και μου είπε για τα δίμηνα τώρα των προσλήψεων. Είναι 51 ετών και έχουμε βάλει μέχρι 50. Το όριο το 50 το είδα ότι ήταν και πέρυσι. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι πρέπει να είναι μέχρι 50, δεν μπορεί να είναι μέχρι 55. 51 ετών είναι άχρηστος. Ευχαριστώ. Κύριε Καμιλαγάκη, συγγνώμη. Κύριε Γαμβούλα.
Λοιπόν, το ερώτημά μου έχει να κάνει με ένα αίτημα πολιτών στη συνοικία Αλκαζάρ, όπου μας ενημέρωσαν ότι έχουν συλλέξει 400 υπογραφές για το ζήτημα της λαϊκής αγοράς. Σας το έχουν θέσει υπόψη από ό,τι μας έχουν πει. Και οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι γίνεται με το αίτημά τους, εάν δηλαδή θα προχωρήσει η λαϊκή αγορά στο Αλκαζάρ και αν όχι, ποια είναι τα προβλήματα. Κύριε Γούλα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω αν σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή ένα ποδηλατόδρομο από το κέντρο της Λάρισα μέχρι το Πανεπιστήμιο του ΤΕΗ, πρώην ΤΕΗ εννοώ, διότι πάρα πολλοί φοιτητές το έχουν ανάγκη, δεν έχουν ακόμα να πληρώσουν 4 φορές την ημέρα να πάνε και έρχονται, 1,20 δηλαδή, φτάνει γύρω στα 4 ευρώ, που είναι μεγάλο έξοδο για τους απόρους φοιτητές. Άρα θα ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο προς τους νεολαίους, προς το Πανεπιστήμιο, το οποίο το έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ. Κύριε Βαγιώλη. Κύριε Καμιλαγάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Βαγιούλη και καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα μετά από αίτημα συναδέλφων μηχανικών, οι οποίοι μάλιστα είχαν υπογράψει 72 σε ένα έγγραφο και αναφέρομαι, και το ερώτημα είναι προς τον κύριο Δήμαρχο, για την υπηρεσία του Αρχείου της Πολεοδομίας που υπάγεται στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν 3 υπάλληλοι οι οποίοι μας εξυπηρετούσαν, γιατί πάμε πολύ συχνά και εγώ προσωπικά το έχω αντιμετωπίσει αυτό, λόγω της τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Πηγαίνουμε λοιπόν στην υπηρεσία αυτή για να πάρουμε από το αρχείο άδειες και να φέρει τους φακέλους ο υπάλληλος από το κουλούρι, να πάρουμε φωτοαντίγραφα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα στελεχώνεται από ένα άτομο, γιατί ο ένας που ήταν σκοτώθηκε με το μηχανάκι, ο Παπα-Νικολάου Σπύρος, έναν το μετακινήσατε σε άλλη διοικητική υπηρεσία, έχει μείνει ένας υπάλληλος και κάποιες αναδιαστήματα στελεχώνεται αυτή η υπηρεσία από κάποιους οχταμηνίτες. Επειδή έχει προκύψει πρόβλημα, έχουν υπογράψει 72 συνάδελφοι μηχανικοί για αυτήν την καθυστέρηση που υπάρχει και που δεν οφείλεται στον υπάλληλο, και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο αν προτίθεται να μετακινήσει κάποιον για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεύτερο ερώτημα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την οδό Ασκληπίου, για το τμήμα μεταξύ της Υπήρου και της Οικονόμου Εξοικονόμων, γιατί το επόμενο ακόμη κατασκευάζεται, που μετά το ερώτημά μου στο προπροηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, άμεσα ο εργολάβος οριοθέτησε τις θέσεις στάθμευσης κλπ. Θέλω όμως αυτό, επειδή το έχω πει επανειλημμένως και στον εργολάβο και έχω απευθυνθεί και στη τεχνική υπηρεσία και έχει γίνει από τους κατοίκους εκεί των οδών Βουλγαροκτώνου και Ασκληπιού. Όταν κάποιος τρίβει από τη Βουλγαροκτώνου, επειδή η φορά είναι προς την Ασκληπιού, δεν είναι προς την Παναγούλη, είναι λανθασμένη η καμπύλη, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα, όταν είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο στη Βουλγαροκτώνου, στη γωνία με την Ασκληπιού, όταν πάμε να στρίψουμε στην Ασκληπιού για να βγούμε στην Υπήρου, χτυπάμε στο κράσπεδο και έχουμε χαλάσει αυτοκίνητα. Αυτό και έχει συμβεί και από μένα. Έχουμε δεχθεί επανειλημμένως εκεί από γειτόνους. Θα πρέπει να ληφθεί τώρα που είναι ο εργολάβος, πριν παραδώσει το έργο, να μπορέσει να διορθωθεί αυτό το λάθος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ απλή. Να το δώσουμε στον κύριο Βαγιούλη πρώτα και αμέσως μετά να αντιπρόεδρος. Κύριε Βαγιούλη. Όχι, όχι. Κύριε Βαγιούλη. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, είναι γνωστό σε όλους οι αγώνες που έχετε κάνει για την πράσπιση και προάσπιση της δημοκρατίας και πάνω απ' όλα του δικαιώματος της ελευθέρας εκφράσεως όλων των πολιτών. Αυτό είναι κάτι που εγώ το τιμώ. Όμως την προηγούμενη εβδομάδα συνέβησαν κάποια πράγματα στη Λάρισα και αμέσως μετά αυτό που είναι πραγματικά απογοητευτικό είναι ότι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ίσως και εξαιτίας της παρουσίας κάποιων ανθρώπων στα έδρανα του ακροατηρίου, υπήρξαν φωνές από την παράταξή σας που προσπάθησαν να διχάσουν, να συνδέσουν τη δικιά μας παράταξη με ακραία στοιχεία και αντί να καταδικάσουν και αυτοί την παρεμπόδιση της ελευθερίας εκφράσεως,
ουσιαστικά υπεράσπισαν την ανομία. Επειδή λοιπόν τιμώ τους αγώνες σας και την προσωπικότητά σας, σας ζητώ να καταδικάσετε τη στάση του αντιδημάρχου σας ή να την οριοθετήσετε, αν θέλετε, να ξέρουμε πώς θεωρείτε την Λαρισαίων κοινών, πώς εσείς ως δήμαρχος το σύμβολο ενότητας της πόλης, διότι δυστυχώς, όπως πολύ προφωτικά έχει τραγουδήσει ο μέγιστος των λαϊκών βάρδων Στέλιος Καρατζίδης το 2000, έρχονται χρόνια δύσκολα, έχουν έρθει, και σε αυτά τα χρόνια δύσκολα χρειάζεται ενότητα. Χρειάζεται ενότητα και χρειάζεται πίστη και προσήλωση στη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη Λάρισα, την πόλη μας, να γίνει άσυλο παρανομίας. Και συναφές με αυτό είναι το εξής. Είχα πληροφορηθεί λόγω και της ιδιότητός μου ότι υπήρχαν άτομα σε ιδιωτικά ΙΕΚ που κάνουν την πρακτική τους σε διάφορους σταθμούς, τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς κτλ. Αυτό είναι πολύ καλό. Υπήρχαν λοιπόν και κάποιοι άτομα που κάνουν πρακτική στο δημοτικό ραδιόφωνο. Το θέμα μου λοιπόν είναι το δημοτικό ραδιόφωνο. Πήγαν και κάλυψαν τα γεγονότα της προηγούμενης Τετάρτης και πολύ καλά κάνανε. Όμως θα περίμενε κανείς ότι θα συνέχιζαν και με ρεπορτάζ το απόγευμα, το βράδυ. Δηλαδή, τι έγινε. Δεν σταμάτησε όλη η διαδικασία 2 η ώρα και 3 η ώρα το μεσημέρι. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάλυψη. Παρατηρώντας λοιπόν το δημοτικό ραδιόφωνο, βλέπω ότι εκτός από την προηγούμενη συνεδρίαση που υπήρχε ένα θέμα, την προηγούμενη Πέμπτη εννοώ, στις προηγούμενες συνεδριάσεις σταματούσε η αναφορά στον κύριο Γούλα. Δηλαδή, λέγαν τι έλεγε η παράταξη του Δημάρχου, τι έλεγε η παράταξη κυρία Καλαριώτου, τι έλεγε η παράταξη του κυρίου Γούλα, τον κύριο Γαμβρούλα τον αγνούσαν και εμένα επιδεικτικότητα βέβαια. Επειδή είναι δημοτικό ραδιόφωνο Λάρισας, τελειώνω. Θα πρέπει, και επειδή έχουν επιτεθεί και σε εσάς προσωπικά, το γνωρίζω, και σας έχουν υβρίσει δια μικροφόνου, δεν μπορεί το δημοτικό ραδιόφωνο Λάρισας να το κάνει κουμάντο το γραφείο τύπου του Μπαχαλάκητον. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι επιτρεπτό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει, το αίτημά μου είναι να προταχθεί πρώην ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τη δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα φροντίζει να υπάρχει ισότιμη και σωστή παρουσίαση των θέσεων όλων των παρατάξεων. Και μάλιστα, για να εξασφαλιστεί αυτό, προτείνω να υπάρχει και μια ωριαία εκπομπή, εβδομαδιαία εκπομπή, η οποία θα λέει τα δελτία τύπου ή τις θέσεις τους συζήτηση σε εκπομπή διαλόγου των παρατάξεων. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι το δημοτικό ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο όλων των Λαρισαίων και όχι μιας πολύ μικρής μερίδας, να μην επαναλάβω ότι άρα ζητώ από τον κύριο Δήμαρχο να καταδικάσει συμπεριφορά και όσων προσπάθησαν να ταυτίσουν τη Λαρισαίων κοινών ή να την υιοθετήσει. Και δεύτερον, να προταχθεί πρώην ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για το δημοτικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαγιούλη, είμαστε στη διαδικασία ερωτήσεων. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ερωτήσεων. Από ένα σημείο και ύστερα ήταν τοποθέτηση. Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα και στον Αντιπρόεδρο, χωρίς να δημιουργεί δεδικασμένο, να μην κατέβει κάτω, να απευθύνει μια απλή ερώτηση. Και νομίζω ότι θέλει και ο κ. Τσακίρης μετά, έτσι. Εγώ ένα ορμόμενος, κύριε Δήμαρχε, από κάποιο περιστατικό στην πλατεία ΑΤΑ που έχει γίνει, έχουν τοποθετηθεί και το έχουν προσέξει σε όλες σχεδόν τις πλατείες γραμματοκιβώτια εδώ και 20-30 χρόνια. Αυτά έχουν σκουριάσει όλα. Γραμματοκιβώτια. Και μου έκανε εντύπωση μεγάλη, μετά και εγώ το πρόσεξα, να μην ειλικρινείς, τόσο καιρό που περνάω δεν το είχα προσέξει. Λοιπόν, και έπεσε ένα παιδάκι επάνω, και όλο τυχαία βρέθηκε επάνω, λοιπόν, και το φέρω ως θέμα εδώ. Και κοίταξα και σε άλλες πλατείες, και αυτά έχουν τοποθετηθεί εδώ 20-30 χρόνια. Άμα το δείτε σκουριασμένο. Ή να βαφούν, ή να. Όχι, είναι τον ΕΛΤΑ. Τον ΕΛΤΑ. Και είναι ή να βαφούν ή να ξεμφανιστούν. Εξάλλου δεν χρειάζονται. Δηλαδή είναι κρίμα. Δηλαδή. Δεν χρησιμοποιούνται τίποτα. Είναι σκουριασμένα εντελώς. Έπεσε το παιδί πάνω, κρίμα. Με την ελπίδα, κύριε Τσακίρη, να έχετε ερώτημα. Σας ακούω. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είστε έκτη χρονιά Δημοτική Αρχή. Στην Κήτη του Πηνιού, κατά καιρούς έχετε πει επανειλημμένα, θα κάνετε κάποιες παρεμβάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Επειδή καθημερινώς κατεβαίνω, μην περπατητή στο ποτάμι, γίνομαι δέκτης παραπώνω από πολλούς συμπολίτες. Από το γήπεδο των Αμπελοκήπων μέχρι το ΟΚΤΕΛ, όταν βρέχει, ο δρόμος λασπώνει σε αρκετά σημεία.
Νομίζω ότι μια μικρή παρέμβαση δεν χρειάζεται αμοχάλικο. Αν πέσουν λίγα αυτοκίνητα αμοχάλικο, θα λυθεί το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Τερζούδη, ελπίζω να είναι η τελευταία, γιατί και οι ερωτήσεις θέλουν και απαντήσεις και πρέπει να τις θυμάτε. Δηλαδή δεν παίζει το παιχνίδι της αμνησίας και της μνήμης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις... Μπορώ να μιλήσω? Έχουν παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό επιθέσεις σκύλων. Κυρίως στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και στην περιοχή, στο καινούριο περιφερειακό, στο βιολογικό καθαρισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω σε τι κατάσταση βρίσκεται το κοινοκομείο από άποψη προσωπικού και τι ακριβώς γίνεται σχετικά με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, ελπίζω να τις θυμάστε τις ερωτήσεις. Κάτι σημείωσα εδώ. Λοιπόν, κάποιες θα απαντήσω εγώ, κάποιες οι αντιδήμαρχοι μου οι υπεύθυνοι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Γεωργάκη που αφορά μηχανήματα κλαδιά, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι σε τρεις τομείς. Ο ένας τομέας είναι ότι μη ολοκληρωμένη η 3K, μόλις προχθές ορκίσαμε και τους τελευταίους, άρα πάνε για ΦΕΚ και τα λοιπά. Το προσωπικό είναι λειψό για να κινήσουμε όλα τα μηχανήματα και δεν αφορά μόνο τα κλαδιά. Αφορά και ένα χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα από τον Ιούλιο μήνα και μετά, όπου η καθαριότητα συνολικά έχει κάνει κάμψη. Είναι εντοπισμένο και από μένα. Το ζήτημα είναι το προσωπικό μας. Είχα πει εδώ, δεν θυμάμαι, ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτό θα έχει ομαλοποιηθεί τουλάχιστον σε επίπεδο προσωπικού, έτσι, ώστε να κινηθούν τα μηχανήματα. Στην περίπτωση των κλαδιών, τα μηχανήματα απαιτούν φορτηγό και απαιτούν και αρπάγι. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε για το leasing, που έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται μηχάνημα. Προβλέπονται μηχανήματα δύο. Έτσι, δύο μηχανήματα για να μπορέσουμε να ομαλοποιήσουμε αυτό το ζήτημα. Έτσι. Το τρίτο, με αφορμή την συζήτηση που γίνεται τώρα, είναι ότι μέχρι και τώρα, αυτές τις μέρες, είχαμε καταφέρει με ασφαλιστικά μέτρα οι εργαζόμενοι και, εν πάση περιπτώσει, με μια δική μας στάση, καθώς έπρεπε, έμειναν 37 άτομα στο αμαξοστάσιο, στην τεχνική υπηρεσία, στα ΙΤΑΜΗ, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά χρήσιμοι. Μιλάμε ότι το αμαξοστάσιο, ένας χώρος που τον ξέρετε καλά, πόσο μεγάλος είναι και τι υποδομή είναι, που θα μπορούσε να καλύπτει όλους τους δήμους της περιφερειακής ενότητας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται με έναν και δύο μηχανικούς μόνο. Με αποτέλεσμα μηχανήματα τα οποία πάνε να μην μπορούν να γίνουν. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι που έχασαν τα ασφαλιστικά και απολύονται, μας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα αν δεν βρούμε άλλον τρόπο να το λύσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι σύνθετο σε πολλά επίπεδα, μάχη δίνουμε για να μπορέσουμε να είναι όλα ομαλοποιημένα. Το ζήτημα των κλαδιών, το μόνο που θα συμπλήρωνα είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα, αλλά θα παρακαλούσαμε και τους συμπολίτες μας εκεί όπου τα μαζεύουμε μετά από μια ώρα να μην ξαναείναι τόσο και άλλα τόσο. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει κατά κόρο αυτό, το βλέπουμε και δίπλα στα σπίτια μας. Η τακτική των συμπολιτών μας, όποια στιγμή, όποτε θέλουν να βγάζουν. Θα βοηθούσε, ας πούμε, μια καλύτερη συνεργασία με την υπηρεσία μέσα από τις δυσκολίες μας να λύνουμε τα ζητήματα αυτά. Ο κύριος Παπαπαρίσης με ρώτησε για τις παρατάξεις. Είστε νέος δημοτικός σύμβουλος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ για να έχω ένα γραφείο σε έναν χώρο που είχε 4 γραφεία, 4 παρατάξεις στεγάζονταν, πέρασαν 8 χρόνια για να το έχω. Εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι ούτε 8 μήνες, θα τελειώσει νωρίτερα. Βρίσκομαι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Ίδρυμα Καρανίκα για να νοικιάσουμε έναν όροφο εκεί και να μπορέσει να τακτοποιηθεί και το ζήτημα αυτό. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Σκεφτείτε ότι για να πάμε το πολεοδομικό απέναντι και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες αυτές που απαιτούνται ανάμεσα στο Ίδρυμα και σε εμάς και με την αποκεντρωμένη, πέρασαν παραπάνω από 8 μήνες. Έτσι, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, θα το λύσουμε. Εγώ το ζήσα ο ίδιος το πρόβλημα, ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχει ανάγκη τέτοια. Ποιο?
Όχι, όχι, δεν είναι. Τον έκτο. Ποιο έκτο, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Πήγατε ποτέ στο πολεοδομικό κάτω? Τι έχει προτεραιότητα? Εδώ μιλάμε οι υπηρεσίες του Δήμου, αυτές που βρήκαμε τώρα εδώ. Όταν μιλάμε, όποιος πήγαινε στο πολεοδομικό κάτω, θα καταλάβαινε τι συμβαίνει. Ποιο? Όχι, δεν πήγα. Όχι. Λοιπόν, οπότε το έχουμε. Κύριε Σούλτη, κάτι ακόμα ρώτησε για ποιο ζήτημα ο κύριος Παπαβαρίσης. Ναι, είναι αυτό το θέμα που λέμε τώρα. Δηλαδή, όπως θεμάται η Δημοτική Σύμβουλη που ήταν και την προηγούμενη φορά, ένας από τους ορόφους που νοικιάσαμε απέναντι, είπαμε, θα είναι ένας πολυχώρος όπου θα φιλοξενούνται σύλλογοι. Έχει 13 χώρους, 13 γραφεία, άλλο μεγαλύτερο, άλλο μικρότερο, και αυτή τη στιγμή στο κάθε γραφείο είναι 3 και 4 σύλλογοι. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή γύρω στους 40 και συλλόγους εκεί που φιλοξενούνται. Οι κυρίες αυτές ήρθαν με τον τάχο του Δημήτρη, τον πρόεδρο τότε, και ζήτησα. Εγώ είπα, ναι, είπα τότε ότι παιδιά δεν υπάρχει εκεί, να περιμένουμε να δούμε. Μου είπαν όμως, όπως και άλλοι σύλλογοι, ότι κοίτα να δεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε, να βγάλουμε αφημί. Για να βγάλουμε αφημί πρέπει να δηλώσουμε μια διεύθυνση. Είπα λοιπόν, θα δηλώσουμε τη διεύθυνση, θα βάλουμε το χρηματοδοτικό, από εκεί και πέρα θα ψάξουμε να δούμε τι θα γίνει με τα γραφεία. Εγώ δεν μπόρεσα. Δηλαδή το θέμα είναι να μπουν σε ένα γραφείο μεγάλο, άλλο σε ένα σύλλογο. Να μπουν. Αλλά πρέπει να ρωτήσω και τους άλλους συλλόγους. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι... Είναι εδώ να πω ότι τα αιτήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, Δήμαρχε, εκτός από τους 40, είναι άλλα 40. Εντάξει, τι να πω, υπάρχουν και όρια. Είναι αλλά γνωστό. Θα πρέπει να πάει σε ένα άλλο γραφείο μαζί με κάποιο άλλο σύλλογο. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να μπουν... Έχει να μπουν... το θέμα αυτό, όμως. Εδώ έχουν έρθει και στις ανάρθει, έχουν και χαρτί από εσάς. Το χαρτί το όντωσα και το αφημί. Εντάξει, νομίζω ότι έχει απαντηθεί. Χρειάζεται ο κύριο Σούλτη να το δει. Πάντως, εγώ ανεξάρτητα από αυτό το ζήτημα, γιατί το χειρίστηκε ο κύριο Σούλτη, δεν το γνωρίζουμε λεπτομέρεια. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εγώ σα λέω ότι το έχω σταματήσει, το έχω κόψει προσωπικά, διότι τα αιτήματα είναι κάθε εβδομάδα και από ένα για γραφεία. Δεν υπάρχει. Οι χώροι που προέκυψαν εκεί ήταν χώροι οι οποίοι περίσσεψαν τη συγκεκριμένη στιγμή μετά τη διαμόρφωση του ιατρείου και της απόφασης να κατέβει και το τμήμα της ΤΕΔΚ που είναι απάνω εκεί. Περίσσεψαν κάποια γραφεία και με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα με τη σειρά που είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις ικανοποιήθηκαν και από εκεί και πέρα ας πούμε, εμείς πρέπει να νοικιάσουμε άλλο χώρο που δεν νομιμοποιούμαστε και όλα να κάνουμε τέτοια δουλειά. Θέλει και ο κύριος Τάχος, γενικεύεται ολόκληρη συζήτηση τώρα, έτσι. Το φαντάζομαι, το αντιλαμβανόμαστε. Να μην κάνουμε συζήτηση, απλώς να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριος Σούλτης. Οι κυρίες είχαν ανάγκη από μια διευθύνση για την αλληλογραφία, καταρχήν. Και τις υποσχεθήκαμε ότι θα ψάξουν να βρούμε και χώρο. Δόθηκε αυτή η έγκριση της διεύθυνσης ενός γραφείου για την αλληλογραφία και για τίποτα άλλο προς το παρόν. Και είχαν πει να βάλουν και μια πινακίδα κάτω, γιατί είχαν κάποια δικαστήρια, είχαν κάποια. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε χώρους. Αυτή είναι αλήθεια. Να βρείτε, παιδιά. Κύριε Παπαπαρίση. Κύριε Παπαπαρίση. Εντάξει, να προχωρήσουμε παρακάτω. Κύριε Παπαπαρίση, κύριε Διαμάντο. Προχωράμε παρακάτω. Κύριε Παπαπαρίση, έχετε δυνατότητα να συζητήσετε. Λοιπόν, Λαϊκή Αγορά Καζάρ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Όντως, κύριε Γαβρούλα, υπάρχει αυτό το ερώτημα από τους κατοίκους και από το Σύλλογο Αλκαζάρ. Απευθυνθήκαμε στα σωματεία για να έρθουν κάποιοι, αναφέρουμε στα σωματεία των λαϊκών αγορών και στους παραγωγούς και στους μικροπολιτές αλλά και στους εμπόρους. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον, αλλά και επί της ευκαιρίας του ερώτημά σας θα ξανακάνουμε γραπτό ερώτημα και θα τους πούμε να πάνε σε συνελεύσεις, να έχουμε και γραπτό το θέμα αυτό. Να πω ότι παρόλο που έχουμε 14 λαϊκές ως Δήμος Λαρισαίων, συμφωνούμε σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σαν υπηρεσία για να το εξυπηρετήσουμε, αρκεί να βρούμε και τους ανάλογους εμπόρους και μικροπολιτές για να πάνε. Λοιπόν, κύριος Γούλας, κάτι ρώτησε για τους ποδηλατόδρομους. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι οι ακτινωτοί ποδηλατόδρομοι από το κέντρο της πόλης προς τις συνοικίες είναι σε διαδικασία μελέτης αυτή τη στιγμή από γραφείο συγκοινωνιολόγων της Αθήνας.
Ειδικά έχει έρθει ένα πρώτο προσχέδιο. Η προτεραιότητα που έχουμε δώσει μετά τον ποδηλατόδρομο που διαμορφώνεται με την Μεγάλο Αλεξάνδρου και αυτά που δημοπρατήθηκαν, Ρούσβελτ, Ιουστινιανού, Εόλου μέχρι την Τάφρο, Νέα Σμύρνης και ξανά από Νικηταρά μέχρι Πλατεία, ο επόμενος πιστεύω ότι θα είναι, γιατί έχει δοθεί εντολή προς τέτοια κατεύθυνση, προς το Πανεπιστήμιο και το Διαχρονικό Μουσείο. Λοιπόν, είναι από τις προτεραιότητες, γιατί πράγματι εκεί κινείται πάρα πολλής κόσμος. Μάλιστα, εάν δούμε ότι για κάποιο λόγο καθυστερεί η υλοποίησή του, υπάρχει και εναλλακτική, ιδιαίτερα στο δρόμο δίπλα από το που πάει στην ιατρική, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την πιθανότητα να διαμορφωθεί μια δίωδος μέσα από το πάρκο του Μεζούρλου, γιατί από την απέξω πλευρά, δυστυχώς, και όταν έγινε η ιατρική, αν προσέξει κανένας που έχει βάλει τα κάγκελά της, δεν υπάρχει παρά μισό μέτρο μόνο πεζοδρόμιο. Έτσι. Δεν ήταν ευθύνη του Δήμου, ήταν λάθη που έγιναν τότε, ας μην ξέρω, από την ίδια σχολή. Το βλέπουμε όμως, έχουν δοθεί προσχέδια, τα έχω δει και προσωπικά και πάμε σε διαδικασία, αλλά αυτά θέλουν μελέτη συγκεκριμένη για να συνδεθούν με το κέντρο της πόλης. Η κυρία Καμιλαράκη ρώτησε για την Ασκληπιού και τη Βουλγαροκτώνη. Να ρωτήσω κάτι. Στη γωνία είναι παράνομο παρκάρισμα, και σας αναγκάζει να ανεβείτε απάνω στο... Λοιπόν... Όχι, όχι, όχι. Δεν θα, θα μπουν τα σχετικά αυτά που διαμορφώνονται με τις καμπύλες που απαγορεύουν την παράνομη στάθμευση και δίνουν τη δυνατότητα να παίρνει κανένας κανονικά τη στροφή του εκεί, ας πούμε, έτσι. Έχει συμβεί, κύριε Δημαρχέ, να γυρίσω πίσω και να πάω και Παναγούλη. Το ξέρω, το ξέρω, εντάξει. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, εγώ νομίζω ότι αυτό θα έχει λυθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο. Λοιπόν, το τμήμα αυθερέτων, να το δούμε. Ποιο? Αυτό που παίρνετε άδεια. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Εσείς έχετε ενημερωθεί εδώ, γιατί αυτό το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ψηφιοποίηση όλων των αδειών. Είμαστε περίπου στο 50%. Καταργήσαμε το 70-80% τι πληρώνεται για να τα πάρετε και σε λίγο καιρό, ενώ μέσα σε αυτή τη θητεία σίγουρα, πιστεύω ότι μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου θα έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση και θα είναι ένα τμήμα στο οποίο θα πατάτε το κουμπί και θα παίρνετε την άδεια. Ούτε να πάμε στο κουλούρι, ούτε να πάμε πουθενά άλλο. Έτσι. Ποιο? Αυτό τον 1,5 χρόνο τι να κάνουμε? Ναι, εμείς... Κυρία Καμιλαράκη, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Αντιμετωπίζω με όλα τα... Ακούστε. Τα 8 μήνα βοηθάνε. Και δεν είναι μόνο εκεί. Σύμφωνοι. Δεν μπορεί να είναι δύο. Έξι άτομα. Ακούστε. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δήμο γίνεται από πάρα πολλές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή, αν περάσετε το γραφείο μου, θα σας δείξω αιτήματα όλων των διευθύνσεων. Θέλουν προσωπικό για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες τους. Δεν υπάρχει αυτό το προσωπικό στο Δήμο. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Κοιτάμε, το Ταμείο σήμερα ζητάει, γιατί συνταξιοδοτείται, ζητάει άνθρωπο για τις πληρωμές. Το ληξιαρχείο, η ληξίαρχος φωνάζει γιατί είχε 6 άτομα και έχει 3-4 μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, η γραμματεία, κοιτάξτε τι λέει η κυρία Μπρούμα. Η γραμματεία, έτσι. Λοιπόν, okay. Εμείς, εγώ το παίρνω υπόψη μου το αίτημα, χωρίς να υπόσχομαι ότι θα το λύσω, γιατί αυτό είναι στο σύνολο του Δήμου πλέον και των καταστάσεων που έχουν προκύψει, πώς θα τακτοποιήσουμε το προσωπικό. Θα το έχω υπόψη μου το αίτημα με μια δυνατότητα ίσως να μπορέσουμε να το λύσουμε. Τα γραμματοκιβώτια, Αντώνη, να τα καθαρίσουμε. Εγώ λέω να τα χρησιμοποιούνται, τα κόψουμε. Δεν είναι υπόλοιπο. Εγώ βάζω το θέμα, γιατί είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και αμαρτία νουκ έχει. Λοιπόν, κύριος Τερζούδης, καλά θα έρθω σε εσένα, μην ανησυχείς. Με κοιτάς μήπως ξέχασε. Δεν ξέχασε, Κώστα.
Λοιπόν, για το κοινοκομείο. Το κοινοκομείο αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχουν και άλλες υπηρεσίες. Τα 8 μήνα έχουν φύγει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε ανθρώπους για να μαζεύουν τα σκυλιά, έτσι, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Έτσι. Πήραμε στα δίμηνα, τώρα βάλαμε στα δίμηνα. Λοιπόν, είναι τέτοιου τύπου προβλήματα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, πέραν αυτού βέβαια, το ζήτημα των αδέσποτων το ξέρετε, τα μαζεύουμε όταν μπορούμε να τα μαζέψουμε, στηρώνονται, ξαναφύνονται με βάση την νομοθεσία εκεί που τα βρίσκουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, ας πούμε, που υπάρχει σε σχέση με την νομοθεσία που διέπει, ας πούμε, το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκεί στην, που είπες κάτω προς το βιολογικό, εκεί μου την έχουν κάνει και εμένα την καταγγελία, έχω συζητήσει με το κοινοκομείο πολλές φορές και μάλιστα ένας άνθρωπος που μαζεύει τα σκυλιά κάντε εκεί ησυχία, και δεν ξέρω καλό, τι κάνει, έφαγε Διαμάντο. Και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει το πρόβλημα. Εντάξει. Είναι και κάποιος εκεί που... Ναι. Πάντως... Το... Έφαγε πρόστιμο, όχι έφαγε, μα καλέσαν το κουσουλίο που είχε πρόστιμο. Και μάλιστα ζητούσα το χαρίσιμο. Λοιπόν, και στο ερώτημα που έκανε ο κύριος Βαϊούλης για το θέμα του ραδιοφώνου και το θέμα της εκδήλωσης. Για το θέμα της εκδήλωσης έχω να πω πως η άδεια η οποία δόθηκε στην Λαρισαίων κοινό είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη μου και έγινε χωρίς κανένα αποκλεισμό, άρα εγώ προσωπικά σέβομαι τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τους φορείς που ζητούν τις άδειες για τους κλειστούς χώρους κτλ. Με αυτή την έννοια ρωτήθηκα και δόθηκε βεβαίως σαφέστατα η άδεια όπως δίνεται, ας πούμε, ξέρω, σε όλους όσοι ζητούν πλην ελαχίστων. Οι οποίοι τις περισσότερες φορές το προηγούμενο διάστημα που αιτήθηκαν διάφορα και δεν τα δώσαμε, επρόκειτο για υπόδικους, οι οποίοι, ας πούμε, δεν μπορούσαν να είναι σε διαδικασία τέτοια. Εκεί πράγματι υπήρξε μια στάση δική μου αρνητική. Όμως, προφανέστατα, η αδειοδότηση, ας πούμε, του χώρου ήταν δεδομένη. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε με συγκεκριμένες συνθήκες. Το ζήσατε καλύτερα όσοι είστε εδώ. Εγώ ήμουν στο εξωτερικό. Έτσι, αλλά αυτό που οφείλω να πω είναι τι, και το ξέρετε κύριε Βαϊλού και εσείς, γιατί τηλεφωνηθήκαμε κάνα δύο φορές, όπου τηλεφωνήθηκα από το σημείο που ήμουνα και με όλους τους αντιδημάρχους που ήταν εκεί. Το μήνυμα το δικό μου εκείνη τη στιγμή ήταν όχι γεγονότα στην πόλη. Βρείτε τρόπο να μπορέσει η κατάσταση να εκτονωθεί. Δεν συμφέρει κανέναν να δημιουργηθούν ζητήματα, ας πούμε, τα οποία θα είχαν εξελίξεις, οι οποίες δεν έχει χρόνια να ζήσει η πόλη, πολλά χρόνια. Από την... Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αν... Λοιπόν, ακούστε, μου ζητάτε να καταδικάσω απόψεις. Τι να καταδικάσω, να καταδικάσω τι. Εντάξει, στην... Ακούστε. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Το ξέρω και γιατί ήμασταν και σε επικοινωνία. Έτσι, αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά καιρούς, και την εμπειρία αυτή θα την αποκτήσετε, έχουν υπάρξει στιγμές έντασης, έχουν υπάρξει στιγμές με εκφράσεις, ας πούμε, ίσως υπερβολικές. Ποτέ δεν στάθηκε αυτό αιτία, έτσι, να υπάρξει, πώς να το πω, μια... Η ένταση, ας πούμε, ξεπερνιέται, ξαναπάμε σε επίπεδα πια ενός δημοκρατικού διαλόγου που πρέπει να διέπει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο, θα ήθελα να σας πω το εξής. Το ραδιόφωνο έχει δώσει δείγματα δημοκρατικής γραφής εξαιρετικά. Θα διαφωνήσω αν μιλάτε για γραφείο τύπου, δεν ξέρω ποιο και τι, κάτι είπατε εκεί και δεν το πολύ κατάλαβα. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο έχει οργανωθεί με τέτοιον τρόπο που η Δημοτική Αρχή στα 6 χρόνια πόσα είμαστε εδώ δεν το έχει χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά ούτε στις εκλογές για λογαριασμό της. Έχουμε για 5 χρόνια ήταν εκπομπή αφιερωμένη στην περιφέρεια μετά από αίτημα. Ναι, θέλω να πω ότι όλη η διαδικασία της λειτουργίας του ραδιοφώνου είναι αξιόλογη. Αυτό εισπράτεται από την κοινωνία. Αν κάπου υπάρχουν κάποια λάθη να τα δούμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι γενικεύεται ένα ζήτημα, ας πούμε. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, μήπως δεν κατάλαβα.
Κύριε Βαγιώλη, στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο. Ναι, ίσως δεν κατάλαβα. Εγώ δεν είπα ότι εξυπηρετεί και προωθεί και προπαγανδίζει υπέρ της δικιάς σας παρατάξης. Όχι. Είπα ότι και εσάς ακόμα σας εξύβρισε, κάνοντας κατάληψη και παίρνοντας το μικρόφωνο. Λειτουργεί αυτόνομα, εκτός του Δήμου. Όχι, όχι, δεν είναι. Ναι, επιτρέψτε αυτή την άποψη. Γι' αυτό να τεθεί προς συζήτηση και μια διαπαραταξιακή επιτροπή να μπορέσει να συμβάλλει μαζί με τον κύριο Περικλή, που είναι υπεύθυνος, και με εσάς, ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι δυνατόν να κόβεται στον κύριο Γούλα η ενημέρωση των ακροατών το τι το υπόθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι παράδειγμα. Όχι, αυτό να το δούμε. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά να έχετε υπόψη σας πως εγώ προσωπικά έδωσα εντολή και δημιουργήθηκε εκπομπή για την αυτοδιοίκηση, για το Δήμο Λαρισαίων, προκειμένου να εκφράζονται οι απόψεις και να ακούγονται. Έτσι, αν αυτό δεν συμβαίνει, μπορούμε να το δούμε. Μπορώ να το δω, κύριε Βαγιούλη, και να δω. Γιατί δεν ακούω και κάθε μέρα που είμαι κλεισμένο, δεν ακούω το ραδιόφωνο. Αν μιλάτε για μια ενέργεια που είχε γίνει στο παρελθόν, όπως έγινε αυτή στο Χατζηγιάννιο, τι να κάνουμε, εκεί πρέπει να πάμε να σκοτωθούμε. Στείλω την αστυνομία και να σκοτωθούμε. Ναι, η κατάκτηση. Σαφέστατα. Δεν έχω ιδέα. Κύριε Διαμάντο, ζητάτε το λόγο. Μισό λεπτό, ως απάντηση. Έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ, λίγο ησυχία. Και αν θέλετε, επειδή καταλαβαίνουμε ότι η αναφορά του αξιότιμου του κ. Βαϊούλη ήταν στο πρόσωπό μου, αλλά και οι ανακοινώσεις που πήραν στο φως της δημοσιότητας, άρα οφείλω μια διευκρίνηση. Και όχι σε επίπεδο ούτε αντιμαχίας, ούτε οξύτητας, ίσα-ίσα. Θέλω να πω ότι κινηθήκαμε όλοι και θέλω να πω και ότι ο κ. Βαϊούλη συνέβαλε σε αυτό που ο Δήμαρχος ζητούσε επί μόνος και το ανέφερε σήμερα, στα πλαίσια δηλαδή της εκτόνωσης της κατάστασης. Έτσι. Αυτό που εγώ τοποθετήθηκα εδώ μέσα ήταν ένα ερώτημα που έκανα και δεν πήρα θέση. Και μάλιστα έδωσα τη δυνατότητα στον κύριο Βαϊούλη να απαντήσει και απάντησε ευθέως. Τι ρώτησα λοιπόν? Και δεν αναφερόμουν σε ανθρώπους που ήταν δίπλα του, που ήταν μέλη της παράταξής του. Όπως ο δεύτερος στη συνέχεια εκλεγόμενος πρώτος αναπληρωματικός ή άλλοι. Αναφερθήκαμε σε πρόσωπα τα οποία ήταν εξωθεσμικά, εξωπαραταξιακά. Και ρώτησα το εξής. Ή άθελά τους ή θελημένα να μας διευκρινίσουν αν ακραία στοιχεία που παρουσιάστηκαν εκεί και πετούσαν καφέδες και δημιούργησαν μια κατάσταση στην οποία ο κ. Βαϊούλης δεν συμμετείχε. Ίσα-ίσα προσπάθησε και αυτός να εκτονώσει αν αποτέλεσε με ξυλάρι άθελα ή θελημένα. Και εκεί έδωσε την απάντησή του αυτή. Αυτό είπα και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, έτσι, ούτε χαρακτήρισε ανθρώπους, ούτε τίποτα άλλο. Εντάξει, να ξεπερνιέται αυτά και να ξεπερνιέται γρήγορα και εύκολα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ποτάμι θα σε πάρω, Μιχάλη μου. Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα πράγματα. Στο ποτάμι, για να κάνει οτιδήποτε κανένας, δεν μιλώ για τη χαλικόστρωση που είπατε, αυτό είναι από τα πράγματα που μπορεί να γίνει. Είναι αδύνατο να πάει και να επέμβει. Ας γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, και νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ότι είναι αλουνού ιδιοκτησία και ζητείται πάντα άδεια για οτιδήποτε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, όπου και τα έργα που έγιναν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, έγιναν στα πλαίσια αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης. Δεν έχω δικαίωμα αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρω άδεια από την κλιματική εταιρεία του Δημοσίου, να πάω να κάνω ένα πώς το λένε, διάδρομο, ας πούμε, για να τρέχετε και να τρέχω. Έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλώ για αυτό. Αυτό το δούμε. Αυτό να το δούμε. Ο κύριος Σούλτης το σημείωσε. Εντάξει. Αυτό να το δούμε. Ωραία. Απλά με την ευκαιρία λέω ότι τις δυσκολίες που έχει το ποτάμι και το γεγονός ότι δεν μπορεί εύκολα να κάνεις έργο εκεί, ας πούμε, υπάρχει. Okay. Λοιπόν, κάτι άλλο που άκουσα, ναι, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τον περιορισμό το ηλικιακό όριο στις προσλήψεις που τέθηκε. Ναι. Κοιτάξτε, ναι, το πάρω το τηλεφώνο. Δεν είναι κανένας ηλικιακός ρατσισμός. Απλώς επειδή είναι ένα event που περισσότερο αναφέρεται στα παιδιά και στις παιδικές ηλικίες,
και ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί για τον Πάρκο των Ευχών είναι αυτό που θα συμμετέχει να δώσει τη ζωντάνια μέσα στο πάρκο, δηλαδή οι ζογκλέρ και όλοι αυτοί που θα κάνουν δρόμενα στους διαδρόμους του θεματικού πάρκου, όπως καταλαβαίνετε, και όλοι αυτοί που θα είναι μπροστά στα θεματικά σπίτια θα οδηγούν τον κόσμο τους ώστε να τα επισκεφτούν και να δουν τις δράσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ηλικιακά περιορίζει. Από αυτή την άποψη μπήκε ένα όριο, πάλι είναι μεγάλο, τα 50 έτη, γιατί θα πρέπει να είναι και λιγότερο ίσως, γιατί όπως καταλαβαίνετε τέτοιες δραστηριότητες και τέτοιες δράσεις απαιτούν πολύ νεότερο κόσμο, ούτως ώστε να το υποστηρίζει. Γιατί αυτοί δίνουν και τη ζωντάνια που υπάρχει μέσα σε όλο τον πάρκο, τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, κύριε Νταΐ, εμείς που είμαστε 51, δεν μπορούμε, έτσι. Όχι μόνο αυτό, αλλά λοιπόν, οι δάσκαλοι που είναι πάνω από 50 χρονών πρέπει να σκόνονται να πάνε σπίτι τους. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Βούλγαρη, είσαι υπεύθυνος. Λοιπόν, προχωράμε. Υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Τροποποίηση της με αριθμό 777/2018 απόφαση με θέμα κανονισμός παραχώρησης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους ως προς τα τέλη χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων από αθλητικούς συλλόγους της Λάρισας. Εντάσσεται. Για ποιο θέμα. Έχουμε προχωρήσει στην εκτός ημερήσιας διάταξης. Για το δημοτικό ραδιόφωνο δεν είναι θέμα αυτή τη στιγμή. Το ραδιόφωνο ανήκει στην ευθύνη του Γραφείου Δημοσίευσης του Δημάρχου. Εντάξει, αυτό το συζητήσουμε. Τι διαπραταξία. Και εδώ θα το συζητήσουμε μαζί, Κώστα Τίνα. Βεβαίως. Λοιπόν, ως προς το εκτός ημερησίας, εντάσσεται. Ωραία. Υπάρχει εισήγηση. Συμφωνούμε όλοι. Ωραία. Ομόφωνα. Εσύ. Αν συμφωνούμε. Έχουμε πρόταση. Έχετε τοποθέτηση. Ωραία. Κύριε Παπαδόλη. Λοιπόν, εμείς θα προτείναμε η μείωση να είναι στο 50% και θα το ψηφίζαμε. Είναι πολύ λίγη η μείωση, αυτό θέλω να πούμε, γιατί πετάει απ' έξω ουσιαστικά συλλόγους οι οποίοι θα θέλαν να συμμετέχουν, αλλά το αντίτιμο είναι αρκετό για να μπορεί να συμμετέχουν, ας πούμε, πιο λαϊκοί συλλόγοι. Ευχαριστούμε, κύριε Παδούλη. κύριε Βαγιούλη, τοποθέτηση. Όχι, μία διευκρίνηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ερώτηση. Ναι, ερώτηση, τοποθέτηση, λέει, διευκρίνηση. Σας ακούμε. Λέει έως τέλος Οκτωβρίου, ποιανού έτους. Δεν το έχω καταλάβει. Ποιο έτος. Μα λέει ότι το επομένο έτος, λοιπόν. Άρα όχι αυτό το έτος. Κύριε Δαούλα, απαντήσεις παρακαλώ. Το θέμα αυτό αφορά μία απόφαση που είχαμε πάρει πριν από 2 χρόνια για πρώτη φορά, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, να μειωθεί η ωριαία αντιμισθία των συλλόγων που καταβάλουν στον αθλητικό χρόνο που νοικιάζουν τα γυμναστήρια τα κλειστά των σχολείων. Κάποιοι σύλλογοι, σε παράσταση που είχαν κάνει με τον Δήμαρχο τότε, ζήτησαν μια μείωση. Η ώρα, αυτό που λέει η εισήγηση, ότι είναι 80 ευρώ η ώρα, δεν είναι το σύνολο των ωρών του έτους επί 80, είναι η εβδομαδιαία αθλητική ώρα. Το κόστος εκμίσθωσης από την πλευρά των συλλόγων εκτιμούμε ότι είναι ελάχιστο, απλώς επικυρωποιούμε κάθε χρόνο εκεί την αρχική απόφαση που είχαμε πάρει. Και ισχύει για ένα δεκάμηνο.
Αν θέλετε και αν υπάρχει αντιπρόταση να κουβεντιαστεί στο σώμα, να πάμε σε άλλη ρύθμιση, αλλά η γνώμη μου είναι ότι όποια ρύθμιση και να κάνουμε στο συγκεκριμένο θέμα δεν επηρεάζει το σύνολο της διαδικασίας, αλλά ούτε και την ατομική λειτουργία του κάθε συλλόγου, δεδομένου ότι το κόστος είναι ελάχιστο. Δηλαδή για μία προπόνηση ενός τμήματος 40 ωρών είναι 80 ευρώ. Μία ώρα την εβδομάδα δηλαδή. 40 εβδομάδες, 40 ώρες, 80 ευρώ το χρόνο. Είναι ελάχιστο το κόστος για τους συλλόγους. Βέβαια είχε ένα σκεπτικό η απόφαση τότε να μετακυλιστεί αυτή η μείωση του κόστους στα παιδιά, αλλά τι να μετακυλίσει, να κόψει μισό ευρώ το κάθε παιδί. Αν μπούμε δηλαδή και στην πλευρά των συλλόγων τώρα, και αυτοί δίκιο έχουν. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής διαφοροποιείται? Όχι. Όχι. Και να συμπληρώσω απλά ότι αυτό το 80 ήταν και πρόταση κοινή και των συλλόγων. Είχαν έρθει στο γραφείο μου, συζητήσαμε, ζήτησαν αυτή τη μείωση, την αποδέχτηκα, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε με κοινή συμφωνία. Διαδικασία ψηφοφορίας. Συγγνώμη, Πρόεδρε, απλά αν δεν την επικαιροποιήσουμε τώρα, οι σχολικές επιτροπές είναι υποχρεωμένες να πάνε στη διαρκή απόφαση του, την παλαιότερη του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι με 120 ευρώ την ώρα. Διαδικασία ψηφοφορίας, εγκρίνεται? Εγκρίνεται. Λευκό. Λευκό της Λαϊκής Σπήρωσης, ομόφωνα. Ημερήσια διάταξη, πρώτο θέμα, ορισμός άτυπων επιτροπών του Δήμου Λαρισαίων. Από ό,τι έχετε δει, υπάρχουν κάποιες επιτροπές, η Επιτροπή Καθαριότητας, η Επιτροπή Σχεδίου Πόλης, η Επιτροπή Στήριξης της Πολεοδομικού Γραφείου, η Επιτροπή Πρασίνου, η Επιτροπή Υγείας και Πρόνοιας, η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, η Επιτροπή Κυκλοφοριακού και Οδικής Ασφάλειας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή Γενικών Θεμάτων, η Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατιών και η Επιτροπή για τις Προσλήψεις Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου. Σας παρακαλώ πολύ, είναι δύο εκπρόσωποι από την πλειοψηφούσα παράταξη και από μία από τις υπόλοιπες και ένας εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες παρατάξεις να κατατεθούν στην γραμματεία προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη λειτουργία τους. Δεν χρειάζεται να είναι Δημοτική Σύμβουλη. Να πω κάτι. Ναι. Η Επιτροπή Στήριξης Πολεοδομικού Γραφείου, τι έγινε? Το έχει ζητήσει ο κύριος Διαμάντος. 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού. Ορίστε. Για το προηγούμενο θέμα. Ορίστε, κύριε Γαβρούλα, ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γαβρούλα, παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελαμε να μας ενημερώσετε ως νέοι Δημοτική Σύμβουλη το ρόλο αυτών των επιτροπών, αν συνεδριάζουν τακτικά και αν έχουν ουσιαστικό ρόλο. Ο σκοπός, θα μιλήσω τώρα εκ μέρους του Προεδρείου, ο σκοπός της οριοθέτησης των συγκεκριμένων επιτροπών είναι ακριβώς το να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Γι' αυτό και από όλες αυτές που λειτουργούσαν επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και η πρόθεση όλων είναι να υπάρχει και λειτουργία και να έχουν και ουσιαστικό ρόλο. Είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και προετοιμάζουν κυρίως θέματα τα οποία έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2019 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2019. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, εγκρίνεται? Όπως στην Οικονομική Επιτροπή. Όχι, με την αρνητική ψήφο. Με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Λευκό. Και λευκό, εντάξει. Αυτό ήταν ομόφωνα, δεν ήταν ομόφωνα. Συγγνώμη, μην παραλαμβάνετε λίγο γιατί πράγμα συζητάμε ακριβώς, γιατί έχουμε ένα σκασμό χαρτιά εδώ τώρα. Με συγχωρείτε. Είμαστε στο δεύτερο θέμα. Αναμόρφωση. Αναμόρφωση. Ναι. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω, επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας, κύριε Παγγελή. Ρώτησα αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση. Ερώτηση είπα. Ωραία. Υποβάλλει την ερώτησή σας, ορίστε.
Εμείς συμφωνούμε καταρχήν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Απλώς δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Δηλαδή, γίνονται κάποια έργα, περισσεύουν κάποια χρήματα προφανώς και πάνε κάπως έτσι, δεν γίνεται. Κάπως, τέλος πάντων, για να γίνουν τα υπόλοιπα. Συμφωνούμε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτά τα έργα τα οποία θα πάρουν χρήμα τώρα για να υλοποιηθούν, είναι όλα τα έργα, η Οικονομική Επιτροπή έχει ελέγξει ότι όλα τα έργα αυτά είναι εντάξει, χρειάζονται τεχνικά έργα ή απλώς μεταφέρονται τα χρήματα και εντάξει. Μιλάμε σε αιτήσια βάση, σε λίγο καιρό θα ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Έτσι. Άρα λοιπόν τα έργα είναι ψηφισμένα. Ό,τι τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έρχεται, δηλαδή που χρειάζεται να συμπληρωθεί ένα έργο, έτσι και τα λοιπά, θα έρθει ως τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισμό. 1 εκατομμύριο. Όταν βγαίνουν σε ηλεκτρονική διαδικασία δημοπράτησης, παίρνουν έκπτωση 50%. Άρα κοστίζουν 500.000 απολογιστικά. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή στην αναμόρφωση το 500 που περισσεύει το παίρνω και το πάω αλλού. Οι αναμορφώσεις λοιπόν είναι μια δουλειά η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί και να εξαφανιστεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε. Εάν η τιμολόγηση των έργων και των εργασιών είχε χαρακτηριστικά ελεύθερου ιδιωτικού τομέα και όχι τις τιμές του δημοσίου όπως είναι σήμερα και αν οι πόροι του Δήμου ήταν απόλυτα σταθεροί. Τα έκτακτα έξοδα μας αναγκάζουν πολλές φορές. Ήρθε ένα κονδύλι να το βάλουμε εκεί. Έδωσα μια εξήγηση για να γίνει αντιληπτό. Και να τελειώσω, συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Κάπου υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα οι μισθοί των υπαλλήλων του Δήμου. Βεβαίως. Νομίζω... Από τον νόμο υπάρχουν 2 μισθοί του προσωπικού μας, οι οποίοι βρίσκονται στην άκρη πάντα. Υπάρχουν. Πάντα. Εγώ τουλάχιστον αυτό... Από την πρώτη μέρα της θητείας, δεν ξέρω τι γινόταν στο παρελθόν, αυτά τα ξέρει ο Θανάσης, εν πάση περιπτώσει ο Μαμάκος. Εμείς από την πρώτη μέρα της θητείας αυτό τηρείται ως κόριο οφθαλμού. Τα χρήματα αυτά είναι στην Τράπεζα της Ελλάδας, μάλιστα, ας πούμε, αποδίδουν και ένα ψηλό ποσοστό επιτοκίου, τόκων κτλ. Είναι μια χαρά. Ωραία. Κύριε Βαγγιούλη, το ψηφίζετε. Ωραία. Με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Πείουσης και το λευκό, κύριε Μαμάκο. Ωραία. Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το γάμα τρίμηνο έτους 2019. Ερωτήσεις. Εγκρίνεται ομόφωνα με το λευκό, με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης και λευκό κύριε Μαμάκο. Σωστά. Όπως στην οικονομική. Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικού χώρου στο πάρκο Αλκαζάρ για την εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου κατά τη λειτουργία του θεματικού πάρκου Χριστουγέννων, πάρκο των Ευχών, 2019-2020. Εισήγηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τρίτη χρονιά ο Δήμος Λαρισαίων πρόκειται να διοργανώσει το θεματικό πάρκο στο πάρκο Αγαζάρ, το πάρκο των Ευχών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και στην αναλυτική εισήγηση που έχετε όλοι ως θέμα μπροστά σας, η Δημοτική Αρχή φέρνει ως θέμα την εκμίσθωση του χώρου του Πάρκου Αλκαζάρ όσον αφορά την εγκατάσταση του παγοδρομίου και μόνο. Η εγκατάσταση ενημερωτικά για το Λούνα Πάρκ θα έρθει σε επόμενη συνεδρίαση. Δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς για μας, για την πόλη, αποτελεί ένα μεγάλο event και όλη αυτή η λειτουργία του θεματικού πάρκου για 30 ημέρες προσδίδει μεγάλα ωφέλη στην πόλη. Δεδομένου και ότι έτσι κι αλλιώς όλοι το γνωρίζουμε, ήμασταν σε μια χρονιά εκλογική που σημαίνει αυτό ότι από τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των αρμοδίων οργάνων. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που έχουμε πει, έχει συγηθεί και ο Δήμαρχος σε σχέση με την αναγκαιότητα πλέον όλες αυτές οι δραστηριότητες, μία εκ των οποίων αποτελεί και το Πάρκο των Ευχών και πολλές άλλες όμως δράσεις και δραστηριότητες, είναι μια μεταβατική περίοδος
όπου αυτές πλέον η βούληση υπάρχει να φύγουν από το Δήμο και να πάνε σε μια εταιρεία αναπτυξιακή, την οποία ήδη έχουμε αρχίσει και επεξεργαζόμαστε και το νομικό της πλαίσιο και το καταστατικό της. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συντελέσει το ώστε να φέρνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192, όπως προβλέπεται από το νόμο, όπου έχουμε τη δυνατότητα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εκμισθώνουμε το χώρο, τον κοινόχρηστο χώρο, για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Σε σχέση με πέρυσι και πρόπερση, μπορώ να πω, υπάρχουν κάποιες διακριτές διαφορές και το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι γιατί έχουμε διαφορετική εκμίσθωση ως θέμα για το παγοδρόμιο και σε άλλη εκμίσθωση για το Λούνα Πάρκ. Κοιτάξτε, έχει προκύψει, αυτό βέβαια προϋπήρχε πάρα πολλά χρόνια, αλλά ειδικότερα φέτος, αυτή τη χρονιά, μετά το τραγικό δυστύχημα στο παζάρι του Αλμυρού, έχει προκύψει μια μεγάλη κουβέντα και μια διαρκή συζήτηση και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνεται μια προετοιμασία τους ώστε να πάμε σε ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο, γιατί δυστυχώς αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για τις ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις δεν καλύπτει όλους τους όρους με τους οποίους πρέπει να δίδεται η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, και επειδή δεν μπορούσε να είναι το παγοδρόμιο που εγκρίνεται με διαφορετικές διατάξεις από το Λούνα Πάρκ, που εκεί είναι και η αιχμή όλων αυτών που συζητιούνται και έχουν γίνει, αποφασίσαμε να γίνει διαχωρισμό ώστε να είναι ξεχωριστά το παγοδρόμιο και να μην έχουμε την ευθύνη και αυτός που συμμετέχει το παγοδρόμιο μέσα στις εγκαταστάσεις μαζί με κάποιον άλλον που θα είναι το Λούνα Πάρκ. Θέλω να σας διαβάσω και για να δείτε και το πόσο κρίσιμο είναι αυτό. Θα το διαβάσω βέβαια μέσα, γιατί είναι από μέσα, γιατί είναι κείμενο, για να δώσω και το ακριβές περιεχόμενο. Λέει, το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης είναι περίπλοκο και ασαφές, με πασπερμία διατάξεων πολλές φορές αντικρώμενο μεταξύ τους. Τα θέματα ασφαλείας που είναι και τα πλέον κρίσιμα για την εν λόγω οικονομική δραστηριότητα αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς κατά το στάδιο της αδειοδότησης, ενώ απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε πρόβλεψη για περιοδικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά τις εργασίες συντήρησης. Σαφώς επισημαίνεται, σύμφωνα με το νόμο 4497 του 2017, ότι η προβλεπόμενη άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ύπων, κατά τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου του 1967, δεν υφίστανται πλέον, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος έχει καταργηθεί και οι νόμοι που ανακατέστησαν με τελευταίο του 3982 του 2011 δεν περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογή της τα Λούνα Πάρκ. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, όπου πλέον έχει αναθέσει μια υποομάδα και σε τεχνικούς εμπειρογνώμενες, ούτως ώστε να συντάξουν πλέον ένα σχέδιο απόφαση που θα γίνει νόμος του κράτους και θα βασίζεται στα προσφέτως εκδοθέντα ευρωπαϊκά πρότυπα, όσο και στα προηγούμενα που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση των πάρκων ψυχαγωγίας, όσο στις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Τελειώνοντας, σύμφωνα με το σχεδιασμό, λέει το έγγραφο, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 η τεχνική ομάδα θα εκπονήσει τον κανονικό ασφαλείας, θα τον υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με μια Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2015-1535, και μετά θα έρθει να θεσμοθετηθεί. Προβλέπεται ότι αυτό θα πάρει περίπου έως τα μέσα της επόμενης χρονιάς. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κυρίου Γεωργιάδη σε διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή όσον αφορά το δυστύχημα και τι πλέον πρέπει να γίνει με τις ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, για μια ακόμη φορά, τα θεματικά πάρκα τα οποία πρόκειται να στηθούν στην περίοδο των Χριστουγέννων, είτε σε κοινόχρηστους χώρους είτε σε ιδιωτικούς χώρους, θα υπόκειται πάλι σε ένα ασαφές πλαίσιο διαδικασιών και άδειας
λειτουργίας και εγκατάστασης, η οποία ουσιαστικά, όπως σας διάβασα το έγγραφο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο αυτό. Και άρα σημαίνει ότι οι Δήμοι που είναι υποχρεωμένοι να δίνουν και ο Δήμαρχος που υπογράφει την άδεια, παίρνουν όλη την ευθύνη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, έχουμε αποφασίσει να αποσυνδέσουμε το παγοδρόμιο με το Λούνα Πάρκ και γι' αυτό σήμερα έχουμε μπροστά σας αυτή την εισήγηση. Εμείς από το 2017, ακριβώς γιατί το πρώτο που πιστεύουμε ότι είναι η ασφάλεια όσον αφορά τις ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, είχαμε θέσει είτε στην, όταν κάναμε τη δημοπρασία, και αυτό βέβαια γίνεται μετέπειτα και για την εμπορεπανήγυρη την αιτήσια που κάνουμε, είτε πάμε σε απευθείας ανάθεση, αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται από τον νόμο, αλλά εμείς είχαμε αποφασίσει ότι μόνο μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλή τρόπο λειτουργίας, γιατί όπως προείπα η ασφάλεια είναι η πρώτιστη. Λοιπόν, εκεί μέσα είχαμε πει ότι για κάθε παιχνίδι και για όλες τις εγκαταστάσεις, ακόμη για το παγοδρόμιο, θα υπάρχει μια τεχνική επιθεώρηση και θα υπάρχει και ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πολλά άλλα πράγματα. Και σήμερα, από τα πρώτα άρθρα που έχω από το σχέδιο απόφασης που δουλεύει αυτή η ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, φαίνεται ότι στον ίδιο δρόμο βαδίζουμε, αρκεί να σας αναφέρω μόνο δύο άρθρα. Έκθεση τεχνικού ελέγχου πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, ο αναγνωρισμένος οργανισμός καταρτίζει τεχνική έκθεση, στην οποία αποτυπώνονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες και ενέργειες του ελέγχου. Στην τεχνική έκθεση, ο οργανισμός αποφαίνεται από των εργασιών κτλ. Και επίσης ένα μεγάλο ζήτημα για το προσωπικό, που εκεί είχαμε βάλει πάρα πολλές ρήτες, αλλά δεν προβλεπόταν από κάποια νομοθεσία. Πλέον μπαίνει ένα άρθρο, σύμφωνα με το σχέδιο πάντα απόφασης, που λέει επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού. Το προσωπικό των εγκαταστάσεων, των χώρων αναψυχής που συμμετέχει στο χειρισμό και τη λειτουργία του εξοπλισμού, οφείλει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο για το έργο που πραγματοποιεί. Εμείς βάζαμε αυτό το ζήτημα, χωρίς να υπάρχει όμως από την εργατική νομοθεσία ή από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία τέτοιου είδους περιεχόμενα άρθρα, το βάζαμε μέσα στους όρους, είτε ήταν διακήρυξη τη δημοπρασία, είτε ήταν απευθείας εκμίσθωση. Στο προτινόμενο λοιπόν, στην προτινόμενη πρόταση που έχουμε για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία, προτείνεται η επιχείρηση Καζαμία Ελένη, η οποία εδρεύει στην Πιερία και η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία με την κατασκευή και λειτουργία παγοδρομίου σε θυματικά πάρκα. Έχει πάνω από 10 χρόνια όπου εγκαθιστά και λειτουργεί το παγοδρόμιο στην Ονειρούπολη της Δράμας, που είναι το πρώτο θεματικό πάρκο και αυτό με την μεγαλύτερη, τουλάχιστον χρονικά, είναι από το 2003 ή 2004, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια το τεχνικό κομμάτι, επειδή ακριβώς ο Δήμος έχει αποφασίσει μέχρι και πέρυσι όσον αφορά την εγκατάσταση της εξέδρας που κάναμε εντός της τεχνητής λίμνης για να μπορέσει να εγκαθίσει το παγοδρόμιο, αυτά τα έξοδα τα αναλάβανε ο Δήμος. Πλέον έχουμε αποφασίσει ο Δήμος να μην αναλάβει πλέον έξοδα. Ζητήσαμε να αναλάβει ο εν ώψη κατασκευαστής του παγοδρομίου. Δεν βρήκαμε κάποιες προτάσεις, γιατί είναι πραγματικά είναι και μεγάλο το κόστος της κατασκευής, το οποίο μέχρι τώρα είχε ο Δήμος. Άρα πλέον θα εγκαταστήσουμε ένα παγοδρόμιο πλησίων του Βοτανικού Κήπου. Και βέβαια θα υπάρξει και ένα τίμημα το οποίο πρόκειται να πάρει ο Δήμος, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση που έχετε όλοι στα χέρια σας, ανέρχεται σε 12.500 πλέον του ΦΠΑ 24% ή τη σύνολο 15.500 ευρώ. Εδώ μέσα τίθονται και όλες οι διατάξεις που αφορούν είτε δημοπρασία είτε απευθείας εκμίσθωση, ανάλογα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και αυτά που πρόκειται να υπογράψει και τις συμβάσεις και όλα αυτά τα άρθρα και όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας και τα αστική ευθύνη και όλα αυτά που πρέπει να κάνει ο εκμισθωτής του παγοδρομίου του, ώστε να μπορέσει να λειτουργεί, όπως επίσης και κάποια άρθρα σε σχέση με την ευπρεπή στάση, το παγοδρόμιο, με τους ανθρώπους, με το προσωπικό, να μας δώσει το οργανόγραμμά του, να έχουν κάρτες διαπίστωσης, ώστε ο καθένας που θα επισκέφει το παγοδρόμιο, ο πατέρας, η μητέρα, να μπορεί να ξέρει ότι το παιδί του είναι μέσα και το παρακολουθεί και είναι αυτός που δουλεύει, είναι εκεί, έχει ένα ονοματεπώνυμο. Με αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλούμε να ψηφίσετε το θέμα της απευθείας εκμίσθωσης του παγοδρομίου για το Πάρκο των Ευκών περίοδου 2019-2020. Ερωτήσεις.
κύριε Μαμάκο. Θα ήθελα να ρωτήσω, πρώτον, ποια ήταν ακριβώς τα κριτήρια της επιλογής του συγκεκριμένου μισθωτή. Δεύτερον, αν λάβατε προσφορές από πλείονες ενδιαφερόμενους για το παγοδρόμιο. Τρίτον, εάν εν όψη των μέτρων, των διευρυμένων μέτρων ασφαλείας που, όπως αναφέρατε, θέλετε να πάρετε, η διαδικασία που έγινε με το Luna Park στο παζάρι της Λάρισας, είχατε προβλέψει αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Και μια τελευταία, ποιο ήταν το ακριβές μίσθωμα που εισέπραξε ο Δήμος για την παραχώρηση πέρυσι. Κύριε Γαμβούλα. Ο κύριος Μαμάκος αντέγραψε τις σημειώσεις μου, προφανώς. Είχαμε έτσι ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις. Απλά μία έτσι διαφοροποίηση ενδεχομένως στο ερώτημα είναι εάν υπήρξαν προφανώς άλλοι υποψήφοι και αν αυτοί οι υποψήφοι κάλυπταν και οι ίδιοι τα κριτήρια τα οποία μόλις μας περιέγραψε ο κ. Νταΐς και αν τα κάλυπταν, έτσι ποια ήταν τα κριτήρια τα οποία έδωσαν εν τέλει αυτό το extra point στον εκμισθωτή εν τέλει. Κύριε Βαγιούλη. Κύριε Παπαδόλη, ναι. Σωστά, κύριε Παπαδόλη, που έγεστε. Ήθελα να ρωτήσω, είδα κάπου ότι μετά το πέρας, ας πούμε, θα πρέπει να παραδοθεί ο χώρος όπως ήταν κτλ. Βέβαια, προηγούμενες χρονιές δεν προβλεπόταν αυτό. Γιατί μετά από κάθε τέτοια εκδήλωση, πάντα υπήρχαν μεγάλες ζημιές, τις οποίες ξεκινούσαν οι υπηρεσίες και τις φτιάχναν. Το λέω από εμπειρία. Δεν αφαιρούμε πέρσι, με 5 χρόνια κοντά. Κύριε Βαγγέλη. Λέω για παλιότερα. Λέω, δεν προβλεπόταν. Τώρα παραδίδονται χωρίς να υπάρχουν ζημιές μετά. Αυτό λέω. Δεν αναφέρουμε για ζημιές στη λίμνη, στο χώρο. Υπάρχουν υπόγειες αρδευτικά συστήματα και τέτοια. Για τέτοιες ζημιές εγώ μιλάω περισσότερο. Πώς. Ναι. Λοιπόν, ότι το παγοδρόμιο στη λίμνη δεν προκαλούσε καμιά ζημιά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει τίποτα. Έξω, επειδή θα μπει στο χώρο που είπε, μπορεί να προκαλέσει κάποια ζημιά και μπαίνει ως όρος η αποκατάστασή της. Αυτό είναι. Και στη λίμνη δημιουργούσε ζημιές. Ακόμα και με τα πατήματα και με αυτά, μετά έπρεπε να γίνει συντήρηση της λίμνης, της μεμβράνης της λίμνης. Γίνεται κατανοητός, κύριε Βαδούλη. Κύριε Βαγιούλη. Καταρχάς, να συγχαρώ τον κύριο Νταΐ για τις προσπάθειες που έκανε στην εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Πραγματικά είδα αγωνιώδεις προσπάθειες να μην συμβεί τίποτα. Οφείλω να το συγχαρώ. Κατά δεύτερον, στο Λούνα Πάρκ που θα στηθεί φέτος, στο Πάρκο των Ευχών, υπάρχει η ίδια πρόβλεψη και προνοητικότητα που επέδειξε ο κύριο Νταΐ, δηλαδή να μην έρθουν πολύ ψηλά μηχανήματα. Καταλαβαίνετε, κύριε Νταΐ, τι λέω. Και τρίτον, από ό,τι μας αναλύσετε. Με συγχωρείτε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ο Δήμαρχος να παρανομήσει και να φύγει από τη θέση του και να υπάρξει πρόβλημα. Και να πάει ο κύριος Νταΐς. Και από ό,τι κατάλαβα, του χρόνου στο παζάρι θα έχουμε σαφές νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε θα είμαστε καλύτεροι. Κύριε Τεξούδη. Ερώτηση, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Εάν συμβεί το οτιδήποτε, την ευθύνη την έχει τελικά ο Δήμος ή η εταιρεία που έχουμε αναθέσει το. Γιατί κάπου διάβασα εδώ στη σύμβαση ότι ο Δήμος αποποιείται πλήρως των ευθυνών. Ενώ ο κύριος Νταΐς είπε τα αντίθετα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Κύριε Νταΐ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Κύριε Νταΐ, μισό λεπτό. Κύριε Γούλα, δεν σας είδα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πιστοποιήσεις για όλες τις δράσεις εκεί του παγοδρομίου. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται και ο Δήμος, διασφαλίζονται και αυτοί οι οποίοι θα στήσουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να ζητήσει ο Δήμος για αυτή την περίπτωση. Τώρα, για να εξασφαλίσουμε και τα χρήματά μας και την αποκατάσταση των ζημιών μετά, να επαναφέρουμε το χώρο, το γήπεδο όπως ήταν και πριν,
μια καλή εγκαιτική καλής εκτέλεσης να την έχω μέσα, τότε νομίζω αυτά λύνονται. Προτείνω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Διαμάντου, που κάνετε συνέχεια που τις εισηγήσεις τις μετατρέπετε σε ερωτήσεις. Έτσι, λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν στην διαδικασία των απαντήσεων και μετά, αν θέλει και κάποιος να τοποθετηθεί χωρίς ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ πάντως, κύριε Διαμάντου. Λοιπόν. Ναι, πρόεδρε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την ερώτηση ότι μέσα προβλέπεται πραγματικά στην εισήγηση, και αυτό θα αποτυπωθεί και στη σύμβαση, ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη από τη στιγμή που έχει δοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Και νομίζω ότι στο 99,99 των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν είτε τέτοιες ψυχολογικές εγκαταστάσεις, είτε άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες εκμισθώνουν, δηλαδή ο Δήμος, την παιδική χαρά, ας πούμε, δεν την εκμισθώνει, άρα σημαίνει ότι ο Δήμος είναι για όλη τη διάρκεια, είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Εδώ που έχουμε εκμίσθωση, άρα πλέον το χώρο τον έχει μισθώσει μια εταιρεία ιδιωτική, και αυτή λειτουργεί πλέον τις εγκαταστάσεις, σημαίνει ότι πρέπει να πάρει και τις ευθύνες του. Θα μου πείτε βέβαια, και νομίζω ότι ο Δήμαρχος μπορεί να πει και δύο λόγια σε αυτά, και ποιος αισθάνεται, σε εισαγωγικά να πω, όλο αυτό το μεγάλο διάστημα, είναι και μεγάλο, οι 30 ημέρες, αισθάνεται άβολα και κάποια στιγμή να περιμένει να ακούσει κάτι. Αυτό, και θα αναφερθώ και σε κάποια πράγματα, επειδή έγινε και η συγκεκριμένη ερώτηση για τη διαδικασία των μέτρων, τι έγινε στο παζάρι. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμαρχος, ας πούμε, του Αλμυρού, όταν συνέβη εκείνο που ήταν και η τελευταία μέρα της θητείας του, έστει, γιατί ο Δήμος πλέον ήταν σε άλλη δημοτική αρχή, ήταν η τελευταία μέρα της θητείας, ολοκλήρωνε το παζάρι, έτσι. Πιστέψτε με ότι καταλαβαίνει ότι από εδώ και πέρα, και εφόσον πλέον δεν θα είναι Δήμαρχος και ίσως και κάποια χρόνια αργότερα, αυτό θα τον ακολουθεί, όπου θα φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Ενώ έχουμε ένα αυτό ασαφές πλαίσιο, το οποίο δεν ορίζει ότι τα μηχανήματα, τα οποία είναι πάνω από 10 ή 15, που ξέρετε, αυτό είναι ένα μέτρο που αφορά τη βιομηχανία, έτσι. Απαιτούνται σε όλα άδεια λειτουργίας να το δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Από τη στιγμή που καταργήθηκε ο νόμος και δεν υπάρχει πλέον αυτή η υποχρέωση, πέστε μου εσείς τώρα ποιος είναι υπεύθυνος. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντιέται. Γι' αυτό το τόνισα και στην εισήγησή μου για ακόμη μια φορά, στην περίοδο αυτή του Χριστουγέννου, για 30 μέρες, θα διατηρείται μια ασάφεια και θα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τι κάναμε στο παζάρι? Όλα αυτά τα μέτρα που ανέφερα υπήρχαν στο παζάρι. Δηλαδή, υποχρεώσαμε μέσα από την διαδικασία αυτή τα μηχανήματα για κάθε ένα, εκεί δεν είχαμε παγοδρόμιο, είχαμε μόνο Λούνα Πάρκ, να υπάρχει τεχνική έκθεση επιθεώρησης για κάθε ένα μηχάνημα, όπου έλεγε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είτε υπήρχαν από τους κατασκευαστές, χωρίς εμείς να βλέπουμε κάποιο βιβλίο κατασκευαστή, δεν υπάρχει, δεν ήταν κατατεθειμένο κάπου, προφανώς και με βάση την εμπειρία των χρόνων αυτή, και βέβαια υποχρεώσαμε εγγράφως πλέον με τη σύμβαση πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή να τεθούν, ας πούμε, θα θυμηθώ τώρα ένα, πινακίδα σε κάθε μηχάνημα μπροστά, όπου να λέει γιατί ηλικίες προβλέπεται, αν πρέπει να συνοδεύεται ή δεν συνοδεύεται, και ποιος πρέπει να είναι ο χειρισμός του γονιού όταν μπαίνει μαζί με το παιδί. Το βασικό ήταν πάντα οι ηλικίες, και μάλιστα με αυτό το σχέδιο που υπάρχει, η Επιτροπή, αυτή η ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης, καθορίζει 4 κατηγορίες. Για παιδιά τα οποία είναι μέχρι 12 χρονών, τα παιδιά που είναι από 12 έως 14, αν συνοδεύονται ή όχι, ποιο είναι το ύψος τους, έτσι, υπάρχουν και τέτοια ζητήματα πλέον, και καλά κάνουν βέβαια, και όλα αυτά τα μέτρα είχαν πάρθει. Επίσης, δεν υπήρχε ακάλυπτο καλώδιο, είχαμε επιθεωρήσει μόνοι μας, χωρίς να προβλέπεται από κάπου, ούτε από την τεχνική υπηρεσία, γιατί, ξέρετε, μετά το δυστύχημα,
Και εφόσον οι εμπειρογνώμονες έκαναν εκεί την έκθεση, η εισαγγελία Βόλου έβγαλε ένα έγγραφο όπου παρότρινε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στη Θεσσαλία να πάνε να ελέγξουν κατά συναρμολόγηση όποια δραστηριότητα θα ήταν σε ένα πάρκ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι καμία τεχνική υπηρεσία δεν μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι κι αλλιώς, ούτε και τις απαραίτητες γνώσεις μηχανολογικές έχει, να ξέρει τα ελάσματα και αν αυτές οι βίδες που βιδώνουν και όλα αυτά τα ελαττήρια και τα υδραυλικά συστήματα έχουν συμμαρολογηθεί σωστά. Γιατί μιλάμε για καταστάσεις πρόσκαιρες, οι οποίες εγκαθίστανται και μετά από 10 μέρες πρέπει να αποσυμμαρολογηθούν και να πάνε σε ένα άλλο μέρος. Άρα έχουν μια διαδικασία συχνή. Λοιπόν, εμείς είχαμε πάρει όλα τα μέτρα αυτά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω και να τονίσω ότι στην διάρκεια του παζαριού ένα πλαστικό κάλυμα από φως στο παιχνίδι το οποίο λεγόταν Βάρκα έπεσε. Το πλαστικό κάλυμα, όχι ολόκληρο το φως, το πλαστικό κάλυμα. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανάλι, site που να μην αναφερθεί στο γεγονός αυτό, ενδεχομένως και καθ' υπερβολή μπορεί. Αλλά μιλάμε για ένα πλαστικό κάλυμα από έναν λαπτήρα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς είχαμε ζητήσει, δηλαδή, ακόμη και στους λαπτήρες που βλέπαμε ότι είναι δεμένοι. Το πλαστικό κάλυμα με τη βάση του λαπτήρα ήταν δεμένο με νάιλον, αυτά τα οποία σφίγγουν. Ζητήσαμε να βάλει ένα επιπλέον ταινία πλαστική. Παρ' όλα αυτά έφυγε και εκεί το. Δήμαρχε, εντάξει, το νομίζω τα θυμόμαστε. Έχουμε κάνει τόσες πολλές συζητήσεις. Δεν μόνο το πλαστικό κάλυμα, ένα λαμπάκι έπεσε. Το λαμπάκι, ναι. Το βράδυ, ας πούμε, έπαιρνα τηλέφωνο στο Δήμαρχο. Τι είναι αυτά που κάνετε? Λοιπόν, νομίζω ότι άρα είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και σας είπα ότι το 17 εμείς πρώτη φορά προτείναμε όλη αυτή τη διαδικασία και μάλιστα μου λέγανε με πέραν από άλλους Δήμους τι είναι αυτά που κάνετε, πώς θα βρούμε ανθρώπους να έρχονται με Λούνα Πάρκ. Και τώρα έρχεται πλέον έτσι, η κυβέρνηση με την επιτροπή που έχει φτιάξει να προτείνει ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά πλαίσια, σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο οργανισμό από το ΕΣΥΔ, ούτως ώστε να ελέγχει αυτές τις εγκαταστάσεις και να δίνει τις απαραίτητες τεχνικές επιθεωρήσεις. Κοιτάξτε, να περάσω σε κάτι άλλο. Ζημιές όσον αφορά το χώρο. Δεν υπάρχουν ζημιές. Έτσι, δηλαδή, όλα γίνονται προσεκτικά. Εξάλλου, το παγοδρόμιο μέχρι τώρα ήταν μες στη λίμνη, τώρα θα είναι επί του εδάφους. Δεν γίνονται ζημιές τέτοιες. Ενδεχομένως, οι ζημιές να γίνονται στη διαδικασία τοποθέτησης των θεματικών σπιτιών, αλλά αφορούν αυτά τα ίδια τα θεματικά σπίτια περισσότερο και όχι αυτό το πράσινο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ολοκλήρωσε και μία εργολαβία που αφορούσε την ανακατασκευή, πέρα από όλα αυτά τα έργα που είχαν γίνει στο πάρκο τα προηγούμενα χρόνια το 2017, πέρυσι το 2018 ή νομίζω τώρα την άνοιξη του 2019, ολοκλήρωσε και την, πέρα από την περιποίηση του πάρκου, έτσι, την αλλαγή των φωτιστικών και όλα αυτά, ολοκλήρωσε και το σύστημα αυτό πλέον άρδευσης με ελάστιχα στους χώρους του πρασίνου. Έτσι, άρα υπάρχει. Προχωρήστηκε, κύριε Δαϊ. Λοιπόν, όσον αφορά το μίσθωμα, το είπα, είναι 12.500 για τα κριτήρια. Δεν υπήρχε μίσθωμα. Πέρυσι ήταν ένας ενιαίος. Η τιμή είναι πέρυσι, επειδή ρωτήθηκα. Μα το παγοδρόμιο μαζί με το Λούνα Πάρκ ήταν 70.000 στην ΦΠΑ. Φέτος με τις διαδικασίες αυτές, το που έχουμε ζητήσει είναι να πάρουμε τα ίδια χρήματα, έτσι, τουλάχιστον τα ίδια χρήματα, και ουσιαστικά το παγοδρόμιο δεν συμμετείχε αυτούσιο. Εμείς κοιτάμε να πάρουμε, αν μπορέσουμε, και κάτι περισσότερο από αυτό τις 70.000 στην ΦΠΑ. Και βέβαια το πρώτιστο πάλι είναι σε σχέση με τα παιχνίδια. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μια περιραίωση ατμόσφαιρα στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, στα σχολεία, στις διευθύνσεις. Τι γίνεται το Λούνα Πάρκ, γιατί όλοι είναι κάτω από ένα πλαίσιο, είναι πολύ νοπό το δυστύχημα και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και ένα πλαίσιο τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια, και τελειώνω με αυτό. Προφανώς το είπα στην εισήγησή μου. Εμείς πέρυσι ξοδέψαμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 33.000 για να μπορέσουμε να κάνουμε την εξέδρα. Τώρα, δεν ξοδεύουμε τις 33.000 και παίρνουμε και το 12.500. Συν το ΦΠΑ. Ναι. Θέλω να πω, σαν δαπάνη του θεματικού πάρκου. Έχουμε πάει σε μια άλλη επιλογή. Λοιπόν, και όσον αφορά τα κριτήρια, έτσι κι αλλιώς
ο εργολάβος δήμαρχε, να το πω έτσι. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς είναι σε θεματικά πάρκα με τα παγοδρόμια, δουλεύει, είναι μόνο η δουλειά του αυτή η παγοδρόμια, έτσι, και δουλεύει και με θεματικά πάρκα, θεωρήσαμε ότι αυτός είναι ένας αξιόλογος, συζητήσαμε μαζί του και τον επιλέξαμε να κάνει, είναι ο τρίτος διαφορετικός που επιλέγουμε στα 3 χρόνια λειτουργίας. Κοιτάξτε, υπέβαλαν προτάσεις σε σχέση με αυτό που είχαμε ζητήσει στην αρχή, να έρθουν να κατασκευάσουν την εξέδρα με το, αυτό που κάναμε μέχρι και πέρυσι. Έτσι. Τώρα, υπάρχουν και κάποια ζητήματα, εγώ δεν ξέρω, δηλαδή μου λένε ότι φοβούνται όλοι τον καιρό, γιατί με βάση τα ημερομήνια φαίνεται ότι τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ άσχημος ο καιρός, με βροχές, χιόνια κτλ. Και θεωρούν όλοι ότι είναι ένα ρίσκο, τους ώστε δεν μπορούν να δουλέψουν. Εξάλλου και πέρυσι είχαμε καιρικές συνθήκες με το χιόνι τέτοιες, πριν την πρωτοχρονιά, και αμέσως μετά δεν δούλεψε καθόλου, δηλαδή το παγωδρόμιο. Κάντε ησυχία σας, παρακαλώ. Κύριε Ρεβίσιο. Μισό λεπτάκι. Είναι σαφές το εξής. Μη συζητάτε για προτάσεις που μπορεί να έγιναν στη βάση της οικονομικότητας. Δηλαδή να πάρουμε, αντί για 12, να πάρουμε 20. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητείτε με την ανάθεση είναι να πάμε στην καλύτερη και ποιοτικότερη λύση προκειμένου να έχουμε ασφάλεια. Σε αυτό το επίπεδο έγιναν οι επιλογές. Ο χώρος και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα Λούνα Πάρκ και τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι πολύ συγκεκριμένοι στη χώρα. Και είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε σε θέση και μπορούμε και πρέπει ο καθένας να ελέγξει, και αυτό κάναμε, τι γίνεται με τον ένα, τι γίνεται με τον άλλον και πού πάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό ήταν το κριτήριο. Πρώτα, θέλω απλά να απαντήσω σε αυτό ότι ακριβώς αυτή ήταν η ερώτηση, κύριε Δήμαρχο. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εμείς δεν φέραμε θέμα οικονομικότητας. Είπαμε αν υπήρξαν άλλοι οι οποίοι με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά διεκδίκησαν το έργο. Καμία σχέση με την οικονομικότητα. Είναι σαφές, κύριε Γαμβούλα. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, αν έχουν απαντηθεί ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Κύριε Μαμάκο. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω ικανοποιημένος από τις απαντήσεις του κυρίου Αντιδήμα, του κυρίου Εντεταλμένου Συμβούλου πλέον. Όσοι δεν γνωρίζουν, αν και περισσότεροι γνωρίζουν, το 2017 ελήφθη μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν ο κανονισμός λειτουργίας του θεματικού πάρκου. Εκεί πέρα προβλέπονταν όλες οι διαδικασίες για τη λειτουργία. Το μνημονεύουμε μεν στην εισήγηση, πλην όμως το παρακάμπτουμε με τη συγκεκριμένη διαδικασία εντελώς. Υπήρχε, κατά την άποψή μας, απεριόριστος χρόνος να γίνει η διαδικασία της δημοπρασίας, να καθοριστούν οι όροι της διακήρυξης, με όλα αυτά τα στοιχεία που ο κύριος Νταΐς ανέφερε προηγουμένως για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της ποιότητας και όλα αυτά που αναφέραμε. Προλάβαμε να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο το Λούνα Πάρκ στο Παζάρι, γιατί να μην το προλάβουμε τώρα. Από εκεί και πέρα, αυτά που αναφέρθηκαν για την ασφάλεια και πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και να γίνει η αποποίηση της ευθύνης του Δήμου και όλα τα παραπάνω, είναι σενάρια επί χάρτου. Η ευθύνη του Δήμου είναι αντικειμενική. Ό,τι και να γράψουμε στη σύμβαση μέσα, ότι θα ευθύνεται ο εργολάβος, όπως θέλουμε να το πούμε, η ευθύνη του Δήμου, του Δημάρχου, των εκπροσώπων του Δήμου είναι αντικειμενική, Δήμαρχη. Εύχομαι να μην συμβεί τίποτα, ολόψυχα το λέω αυτό. Από εκεί και πέρα, η ασάφεια των νόμων που επικαλέστηκε ο κύριος Νταΐς και το σχέδιο νόμου που γίνεται στο. Ναι, μεν αφορά το Λούνα Πάρκ, αλλά είναι άσχετο με το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα, που είναι το παγοδρόμιο. Εντάξει. Τα ίδια θα πείτε όμως και όταν έρθει το θέμα του Λούνα Πάρκ, προφανώς. Το ζήτημα είναι όμως ότι θεωρώ ότι χρησιμοποιούμε κατά το δουκούν την νομοθεσία, τις δυνατότητες που μας δίνει ο δόμος και όλα τα συναφή. Δεν μπορώ να μην ξεχάσω τις δεσμεύσεις του Δημάρχου, του κ. Καλογιάννη, του αγαπητού Δημάρχου, όταν ήταν στην αντιπολίτευση και όταν ανέλαβε ότι θα προσπαθήσω τουλάχιστον να μην γίνει καμία ανάθεση κτλ. Διαπιστώνουμε βέβαια ότι νόμιμα μεν, αλλά σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που είχαμε ακούσει κατά καιρούς στο παρελθόν, προχωράμε σε μια άλλη νοοτροπία, σε μια άλλη διαδικασία. Εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε να γίνει
και να εξασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια όσο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από μια διαδικασία δημοπρασίας, καθορίζοντας αυτά τα στοιχεία στους όρους διακήρυξης, και για τον λόγο αυτό θα το καταψηφίσουμε. Κύριε Παπαδούλη. Απλά το καταψηφίζουμε. Κύριε Γούλα. Το ψηφίζω. Κύριε Αμβούλα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα πολλές φορές για χάρη των ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως αναφέρθηκα, να πάμε απευθείας σε κάποιους υποψηφίους. Προφανώς υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Πλην όμως δεν απαντήθηκαν η αλήθεια είναι τα ερωτήματά μου, γι' αυτό και θα ψηφίσουμε λευκό. Κύριε Βαγιώλη. Η ερώτησή μου είναι αν υπάρχει στο παγοδρόμιο πρόβλεψη για ορθοπαιδικό, γιατί όταν πήγαινε η κόρη μου σε διάφορα παγοδρόμια, αυτή ήταν η αγωνία μου. Για ορθοπαιδικό. Για ορθοπαιδικό. Αυτή είναι. Εμείς ψηφίζουμε υπέρ. Ωραία. Θέλω να θυμίσω στο σώμα, εδώ το 2017, κάποιος ή κάποιοι έλεγαν, ωραία, και γιατί διακόψατε τη δημοπρασία και δεν μας το φέρατε απευθείας, εφόσον έχετε το δικαίωμα από τον νόμο, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε. Απλώς μόνο. Εκείνο αφορούσε τη διαδικασία. Είναι δευτερολογία, κύριε Μάκο. Ναι, πήρε το λόγο όμως και αναφέρεται σε μένα. Ως δευτερολογία, σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό που ανέφερε ο κ. Νταΐς για ενημέρωση του σώματος ήταν ότι μεθοδεύτηκε τότε ένας αποκλεισμός μιας συμμετέχουσας με μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ότι δεν προσήλθε κανείς και επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον, προχωρήσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και προσέφηκε και στον εισαγγελέα μετά για την αποκατάσταση. Λοιπόν. Αν ολοκληρώσαμε, εγκρίνεται με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης και της Λάρισα Μπροστά. Και λευκό από τον κύριο Γαβούλα. Πέμπτο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Δημοτικού Έργου Αγροτική Οδοπία. Εγκρίνεται, εντάξει. Εγκρίνεται. Έλα, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Έκτο θέμα, έγκριση του πρώτου ΑΠΕ, του πρώτου και τα λοιπά, τι είναι αυτά τα... και της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, κατασκευές στο αύριο χώρο σχολείων, εγκρίνεται. Εγκρίνεται αυτά, Ερώτηση. Κύριε Γούλα, σας ακούμε. Βλέπω στην εισήγηση που μας έχει δώσει, νομίζω η τεχνική υπηρεσία είναι εδώ πέρα, ότι έχει μία υπέρβαση 29% στο έργο. Σύμφωνα με το άρθρο 156 του 44-12 του 16, αυτή η υπέρβαση είναι υψηλή και δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει το 20%. Το προβλέπει και το παράγραφος 3, το 3ΔΔ και 3ΕΕ. Πάλι στην έκθεση δεν βλέπουμε τις επιμετρήσεις στις επιπλέον ποσότητες. Γράφει γενικώς χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες ποσότητες στις επιμετρήσεις. Πώς βγαίνουν λογαριασμοί χωρίς να υπάρχουν επιμετρήσεις στις ποσότητες στα οικοδομικά και στα άλλα έργα τα οποία είναι. Μπορείτε να δείτε όλους τους πίνακες και όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν η τεχνική υπηρεσία ή ο διευθυντής να υπογράψει, αν δεν έχει, ας πούμε, ξέρω, όλα τα στοιχεία, τις επιμετρήσεις και όλους τους πίνακες. Δεν είναι. Όχι, κύριε Δήμαρχε, εδώ έχω συγκεκριμένα την νομοθεσία που βλέπω μια υπέρβαση και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να έβλεψε της τεχνικής υπηρεσίας. Δεν ξέρω τι έγινε. Διαδικασία ψηφοφορία συγκρίνεται, κύριε Μάκο. Ναι. Εγκρίνεται. Το καταψηφίζω.
με την αρνητική ψήφο της παράταξης του κ. Γούλα. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα της οδού Μπουκουβάλα, το έργο ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα του Δήμου Λαρισαίων. Εγκρίνεται. Το 8ο θέμα εγκρίνεται. Λοιπόν, το 8ο θέμα αποσύρεται. Επίσης, αποσύρεται. Να αναφέρω επίσης ότι αύριο στις 12 και 4 θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου διαδικασία κλήρωσης για τους δημότες οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 12 και 4. Μιλάω για τους επικεφαλείς ή εκπροσώπους των παρατάξεων να παρευρεθούν.